Μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες περνάει ο φωτισμός της Πιναλόγκας, της ιστορικής νήσου των Λεπρών, την οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο εκατοντάδες τουρίστες. Η υπογραφή από το ελεγκτικό συνέδριο μπήκε και η διαδικασία προχωρά ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος. Μετά από περίπου 2 χρόνια φτάσαμε στο σημείο να υπογραφεί σύμβαση με την ΔΔΕ για την διασύνδεση της νήσου με το δίκτυο της ΔΕΗ. Ήρθε η έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο, επομένως είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε. Τα λεφτά υπάρχουν, έχουν διασφαλιστεί. Θεωρούμε ότι αυτό το έργο περίπου σε 2-2,5 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί. Παράλληλα όμως, στα πλαίσια της ίδιας χρηματοδότησης, τρέχουμε και τη μεταφορά του νερού στην Σπιναλόγκα. Και μόλις αυτές οι 2 εργολαβίες μπουν μπροστά και φτάνουν στο τέλος τους, θα δημοπρατήσουμε και τον βιολογικό καθαρισμό. Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ακόμη και ο φωτισμός του χώρου μελετάται διεξοδικά, ωστόσο δεν θα μπορούσε να γίνει η διαδικασία με άλλες πηγές ενέργειας. Απλά θα πρέπει να υπάρξει ενέργεια για να μπορούν να λειτουργήσουν, δηλαδή ο βιολογικός καθαρισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ρεύμα. Είναι καθαρό αυτό. Επίσης, είχε γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί με φωτοβολταϊκά τόξα, όμως δεν υπήρξε έγκριση λόγω του ότι είναι αρχαιολογικός χώρος. Οπότε εκτός αυτού εκεί δεν πρόκειται να γίνονται σπατάλες σε αυτής της λογικής. Με την ιστορική νήσο να προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να διασφαλιστεί και η προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία. Σε συνεννόηση με την αρχαιολογία να δούμε πώς θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την βατότητα του μονοπατιού που περπατάνε οι ξένοι μας, ώστε και τα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται αυτό το μοναδικό μνημείο ανθρωπιάς και ανθρώπινου πόνου που υπάρχει στην περιοχή. Μάλιστα, πρόταση έχει κατατεθεί το ερχόμενο καλοκαίρι να γίνουν μαθήματα στο πλαίσιο του θερινού σχολείου του ΕΚΠΑ στη Σπιναλόγκα.